Βρισκόμαστε στο Monte Smith και τεστάρουμε το Mavic 3. Μας προβληματίζει λίγο το σταμάτημα σε σχέση με το Mavic 2 Pro που ξεκινάμε πριν λίγο. Ενώ το Mavic 2 Pro έχει μαλακές κινήσεις όσον αφορά στο stop, δηλαδή όταν απότομα σταματήσουμε το σκάφος. Βέβαια έχει μεγαλύτερη ταχύτητα, Χρήστο, το είδαμε. Ναι, έχει μεγαλύτερη ταχύτητα, δηλαδή σε ανύψωση, σε πορεία κτλ. Το Mavic 3 φεύγει γρηγορότερα, έχει καλύτερη αντίδραση. Πιθανολογούμε τώρα, δεν ξέρω, θέλουμε και, και τις δικές σας εντυπώσεις, όσοι έχετε Mavic 3, πώς σας φαίνεται το σταμάτημα. Αυτό μας ψιλοπροβληματίζει λίγο. Τώρα σήμερα έχει μια συννεφιά, δεν νομίζω να επηρεάζει στη λειτουργία το σκάφος, αλλά μας προβληματίζει τώρα εδώ εμάς το σταμάτημα που κάνει. Και δηλαδή ενώ το έχεις Χρήστο σε πορεία, ξαφνικά σταματάει. Πριν το έκανε, τώρα δεν το έκανε. Τώρα σταμάτησε. Δεν μπορεί να και το περιβάλλον, η υγρασία δεν ξέρω. Αν να βρεις και εμπόδιο. Ή αν βρεις και εμπόδιο, αλλά δεν έχουμε κάποιο εμπόδιο τώρα εδώ. Ωραία. Να το βάλω και στο bypass. Για να βάλω στο bypass. Εδώ είναι το χειριστήριο. Τι είδαμε, τι προσέξαμε σε σχέση με το Mavic 2 το Pro. Προσέξαμε ότι είναι βαρύτερο και αυτό οφείλεται στην μπαταρία. Ο Χρήστος είπε εδώ ότι κρατάει περισσότερο. Οι μανέτες από ό,τι έχουμε δει είναι κάπως μεγαλύτερες. Η εφαρμογή που χρησιμοποιείς, Χρήστο, ποια είναι? Είναι το Fly. Το Fly, δεν είναι το... Όχι, δεν παίζει. Το Go4, δεν είναι. Δεν παίζει. Πώς σου φαίνεται τώρα, εσύ, σαν πρώην χρήστης? Έχει διαφορές από το... Ναι. Από το 4. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Okay, καλό. Είναι λίγο πιο απότομο το κινήσεις. Ναι, ναι, αυτό βλέπω. Είναι, είναι λίγο aggressive, δηλαδή... Έχει μια επιθετικότητα αυτό το σκάφος σε σχέση με το Pro. Είναι πιο επιθετικό. Ναι. Μπορεί να έχει πιο μεγάλες προπέλλες. Ναι, μπορεί να είναι και προπέλλες. Και σαν θόρυβος είναι... ξεχωρίζει, εντάξει. Να, εδώ έχουμε το... Έχουμε εδώ το χειριστήριο του Mavic 2 του Pro. Έχουμε εδώ το σκάφος. Θα τα δούμε και σε σύγκριση. Εδώ είναι η τσάντα την οποία δίνει DJI. Είπαμε είναι κόμπο έκδοση, Χριστό. Κόμπο, ναι. Ναι, με δύο-τρεις μπαταρίες. Τρεις μπαταρίες. Η οθήκη είναι ωραία, η οποία μου είπε ότι μπορεί να μπει και μια φωτογραφική μηχανή. Ωραία, ωραία. Ναι. Να το δω, θα το δω. Λοιπόν, βρισκόμαστε, είπαμε, στο Monte Smith της Ρόδου. Μια πολύ ωραία περιοχή. Και κάνουμε κάποια συγκριτικά εδώ με το σκάφος. Α, μπράβο Χρήστο, κράτησε μου να το βγάλω λίγο βίντεο. Εδώ είναι το Mavic 3. Εδώ είναι η κάμερα. Η οποία κάμερα σε σχέση με, όταν είναι σβηστό σε σχέση με το Mavic 2 Pro δεν κινείται, είναι σταθερή. Ναι. Ωραία, να και η μπαταρία η οποία παίρνει από πίσω. Σε σχέση. Πρέπει να έχει έντομα. Έχει έντομα, ε. Πιθανόν μήπως είναι τόσο ευαίσθητοι οι αισθητήρες που αμέσως σταματάει το σκάφος. Αλλά δεν θα έκανε, τουλάχιστον στον bypass δεν θα έκανε ένα κάπως πιο ελεύθερο. Απέσω ότι βλέπει στατικά τα μυγάκια. Τέλος πάντων. Θα το δούμε. Ορίστε. Τέλεια. Κάτι εκεί τρακτάρι πάνω. Πού το βλέπω, είχε εδώ. Πάνω... Ναι, ναι, έχει αρκετά. Δηλαδή έχει από ζουζούνια, ας πούμε, τα οποία... Πιάνε τους αισθητήρες. Ναι, πάνω σε αισθητήρες. Για να δώσω αισθητήρες και μπορείς να δεις αισθητήρες. Αν κάτσε ένα λεπτάκι να το ζω, μην μου το φέρεις κοντά, το πάω λίγο πίσω εγώ καλύτερα. Για να δω. Δεν μπορώ να εστιάσω κι εγώ. Κάτσε, βαίνει, οκ, okay. Να είμαστε. Να το είστε. Ναι, οι αισθητήρες σου είναι καθαροί. Καθαρή είναι. Το σκάφος έχει κάτι από τα ζουζούνια. Ναι, εδώ. Κάτι κοίταξε, ένα ζουζούνι να πιάσει προπέλα, τελείωσε. Μάλιστα. Για κάτσε να κάνουμε μια σύγκριση. Λοιπόν,
Mavic 2 Pro Hasselblad, Mavic 3. Ωραία, τα παστούνάκια τα βλέπετε τις δύο φορές. Λοιπόν, okay. Τι προσέχουμε, τα ποδαράκια είναι, λίγο, είναι μακρύτερα, Χριστό, πώς τα βλέπεις? Και λεπτότερα. Και λεπτότερα, είναι, γιατί είναι πιο ελαφρύ. Και νομίζω κατά τη γραμμάρια είναι ελαφρύτερο το Mavic 3. Προφανώς για την κατηγορία, για τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Okay. Για να το δούμε και από πάνω. Και οι προπέλες είναι περίπου το ίδιο μέγεθος, ε. Εντάξει, λίγο μεγαλύτερες νομίζω είναι. Βέβαια. Η διαφορά είναι στην μπαταρία, δεν είναι πάνω, είναι από πίσω. Να τη δω. Και βλέπουμε ότι, ναι, okay. Όχι, εγώ βλέπω τώρα το πάνω μέρος, αλλά σε εκείνο το σημείο είναι και η μπαταρία από κάτω ακριβώς. Θα το κερδίσουμε να το δούμε. Okay. Αυτά εδώ πέρα, Χρήστο. Εδώ, αραγωγός. Ναι. Το έχει από κάτω, νομίζω. Το έχουν εξελίξει. Να το, ναι. Ωραία. Να και τσάντα, παιδιά. Χρήστος Στάτης, ο πρώτος στη Ρόδο που ασχολήθηκε με τα... Έτσι, Χρυσταρά μου, και ο δάσκαλός μου. Ο πρώτος που έφερε το πρώτο drone, ας πούμε, στη Ρόδο. Ο πρώτος πρέπει να είναι λογικά, φίλε. Mavic, τι είχαμε φέρει, όχι το Mavic, το Phantom. Phantom 3. Phantom 3. Σωστός. Phantom 3 Pro. Λοιπόν, για να βάλουμε έτσι κοντά τα χειριστήρια λίγο. Μισό να βάλουμε τα χειριστήρια. Στενά τη σύγκριση των χειριστήριων, παιδες. Ναι, εκεί μπαίνει το κινητό ή το τάμπλετ, ανάλογα θα υπάρχει κάποια συσκευή. Να βάλεις τάμπλετ, να βάλεις τη βάση αυτή. Την βάση, έχεις και τη βάση, μπράβο, τέλεια. Την οποία βάση τη στέλνει η εταιρεία, την έχει αγόρασει. Την αγόρασες έξτρα, έτσι. Λοιπόν, την παρατηρούμε ότι αυτό εδώ το χειριστήριο του Mavic 3 δεν έχει και ρεούλες και δεν έχει τη μία ροδέλα, ε. Λοιπόν, τη δεξιά ροδέλα δεν την έχει, έχει την αριστερή για την κάμερα. Ορίστε, να. Έχουμε βάλει βέβαια τις μανίτες από εδώ, να το δω. Λοιπόν, ποια είναι η τεράστια διαφορά, ας την πούμε, που βλέπουμε τώρα σε σχέση με τα χειριστήρια, ότι λείπει η οθόνη, η οποία οθόνη, παιδιά, έχει διάφορα στοιχεία, διάφορα πράγματα, ας πούμε, τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν στην περίπτωση που σβήσει, βρε αδερφέ, το κινητό σου, έχεις μια απόσταση να δεις, έχεις να δεις ένα ύψος, έχεις κάτι τέλος πάντων στο να φέρεις πίσω το ντρόν, το σκάφος, αν δεν το βλέπεις. Λοιπόν, έχει το REC, το βλέπουμε εδώ, το REC υπάρχει αντίστοιχα, είναι το Power Off δεξιά, εδώ στο έχει πάει το κάπου αριστερά. Χριστό μου, αυτά τα κουμπάκια δίπλα τις μανέτες, τα έχεις δοκιμάσει, είναι, για να δω κοντά, η φωτογραφική. Εδώ αλλάζει η κάμερα με, ναι, φωτογραφική με βίντεο. Μηχανή, ναι, βίντεο, έτσι. Εδώ είναι το Return to Home, ναι, και αλλάζει από σπόρες, ναι, και... είναι και... Return to Home και REC βλέπω. Αυτό δεν, ναι, ξέρω. Ναι, χαιρέ, ίσως μήπως, ναι, να το δεις λίγο. Το Faction είναι ανάλογα το με Faction, τι. Το Faction κάνει κάποιες λειτουργίες, ναι, που το ορίζεις. Ναι. Ωραία, να, αυτά είναι. Αλλά έπρεπε να ήταν κάτι πιο καλό το χειριστήριο για μένα. Για πες μου τώρα, σε γενικές γραμμές είσαι ευχαριστημένος. Ναι. Σε προβληματίζει κάτι. Ευχαριστημένος είμαι, ελπίζω να βελτιώσουν, ναι, και σε μερικά. Ναι, να σου πω, έκανες το πρώτο update, ε. Έκανα το πρώτο update, ναι, έχουν βάλει κάποιες λειτουργίες που δεν υπήρχαν πριν. Ναι, ναι. Και περιμένουμε το Γενάρη που θα βγει το update το... Για το track. Το ερωτικό που θα, ναι, θα έχει όλα μέσα τα βοηθήματα. Τι ήθελα να πω, ήθελα να πω ότι η κάμερα σου, η κάμερα, τα ρόγω αρχεία... Η κάμερα είναι φοβερή, φανταστική. Ναι. Μεγάλη ανάλυση. Ναι, ναι, ναι. Και καμία σχέση με το προηγούμενο. Ναι. Στις σκοτεινές λήψεις, στις low light λήψεις, τέλος πάντων, τι έχεις να πεις? Δεν το έχω δοκιμάσει πολύ καλά, ναι, θέμα για το low light, αλλά, ναι, φαίνεται ότι πάει καλά. Πάει, ναι, ναι. Θα το μάθουμε ακόμα. Θα το μάθουμε. Είσαι ο πρώτος στη Ρόδο που έχει φέρει, έχει έρθει, δεν το ξέρω, Mavic 3. Μάλλον. Είσαι ο πρωτοπόρος, έτσι κι αλλιώς, όπως και να έχει. Ορίστε, παιδες. Λοιπόν. Αυτά από εμάς, Ρόδος Drone, στη Ρόδο, σας δείχνουμε εδώ, σήμερα καιρός είναι συνεφιασμένος, έχει λίγο κρύο, κάπου εδώ απέναντι που σας δείχνουμε είναι το αεροδρόμιο, όσο να φαίνεται, να αεροδιάδρομος, εδώ είναι
είναι το αεροδρόμιο μας στη Ρόδο. Πίσω είναι το εργοστάσιο της ΔΕΗ εκεί την Καμινά όπως βλέπετε. Και δεξιά όπως κοιτάω τώρα την κάμερα είναι η γειτονική Τουρκία, η οποία ίσα ίσα που φαίνεται. Α, όχι, φαίνεται καλά, βλέπω, εντάξει, μια χαρά. Εντάξει, θα μπορούσα να τη δούμε καλύτερα, πιο καθαρά. Όσο μπορεί να εστιάσει ο φακός, δυσκολεύεται λίγο. Αυτά. Και κάπου εδώ αριστερά, αυτή εδώ είναι η Σίμη. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς, θα τα πούμε σε άλλο βίντεο.